Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε για μια ακόμη φορά στο κανάλι μας Ελεύθερη Πένα. Στο σημερινό σχολιασμό θα ήθελα να ασχοληθώ με μια πρόσφατη τοποθέτηση που έκανε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν σχετικά με την τροποποίηση των συνθήκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι για το οποίο συμφώνησε και ο Εμμανουέλ Μακρόν. Η παράμετρος αυτή αφορά και στο βέτο, ένα θέμα ζωτικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη τα οποία συμμετέχουν. Πριν πω οτιδήποτε άλλο πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα, θα μου επιτρέψετε να κάνω μια απαραίτητη μικρή ιστορική αναδρομή στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί πιστεύω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Όταν πρωτοδημιουργήθηκε λοιπόν τη δεκαετία του 1950, ο θεμελιώδης λίθος ή ένας από τους θεμελιώδης λίθους δημιουργίας της ήταν το να υπάρξει ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των χωρών, ούτως ώστε να αποφευθούν οι εντάσεις και οι ενδεχόμενες συγκρούσεις που δυνητικά θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Επιπρόσθετα, κύριος στόχος ήταν η ανάπτυξη καλών σχέσεων μεταξύ των χωρών με τέτοιο τρόπο που θα εξασφαλίζονταν ότι δεν θα υπήρχαν ανισότητες. Βέβαια, στην πορεία η ιστορία μας έχει δείξει ότι δεν επιτεύχθηκε αυτό, διότι οι χώρες της Βόρειας Ευρώπης αναπτύχθηκαν με καλύτερους ρυθμούς, με αποτέλεσμα να αποκτήσουν και έναν ξεκάθαρο ηγετικό ρόλο σε αυτό που λέμε Ευρωπαϊκή Ένωση, αναγκάζοντας ουσιαστικά και τις υπόλοιπες χώρες στη συνέχεια να τις ακολουθούν, να συμφωνούν με τις αποφάσεις που παίρνονταν. Παρόλα αυτά, ακόμα και έτσι, υπάρχει μέχρι και σήμερα κάτι πάρα πολύ σημαντικό, μια πολύ μεγάλη ουσιαστική παράμετρος, είναι το βέτο. Η κάθε χώρα δηλαδή η οποία διαφωνεί με κάτι που πρόκειται να αποφασιστεί, γιατί θίγει τα συμφέροντά της, μπορεί να ασκήσει βέτο και αυτό να μην αποφασιστεί. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα θέμα πραγματικά ζωτικής σημασίας για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βέβαια αυτό προϋποθέτει την απόλυτη συμφωνία μεταξύ των χωρών πριν αποφασιστεί το οτιδήποτε. Βλέπουμε τώρα όμως να μπαίνει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η συζήτηση για την κατάργηση του βέτο. Αυτή είναι η τοποθέτηση που έκανε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν με τον Εμμανουέλ Μακρόν να συμφωνεί. Και μάλιστα η κατάργηση του βέτο είναι ένα ζήτημα το οποίο είχε μπει ξανά, ίσως όχι τόσο έντονα, αλλά το είχαν βάλει οι Γερμανοί και από το πρόσφατο παρελθόν. Διαβάζω από το διαδίκτυο, στο σημείο αυτό, γιατί νομίζω ότι έχει αξία, τι είπε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, έτσι να πάρουμε μία γεύση. Διαβάζω τυχαία από το CNN εδώ που έχω μπροστά μου. Λέει ότι ανέκαθεν υποστήριζα πως η ψήφος με ομοφωνία σε ορισμένους σημαντικούς τομείς απλούστατα δεν έχει πλέον νόημα, λέει. Αυτό δήλωσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τόνισε ότι είναι έτοιμη για να μεταρρυθμίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και αλλάζοντας τις συνθήκες της, αν είναι απαραίτητο. Λέει η Ευρώπη θα πρέπει να διαδραματίσει έναν πιο σημαντικό ρόλο, για παράδειγμα στον τομέα της υγείας ή της άμυνας, και οφείλουμε να βελτιώνουμε διαρκώς τη λειτουργία της δημοκρατίας μας. Αυτό τόνισε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Θα είμαι, λέει, πάντα με το μέρος αυτών που θέλουν να μεταρρυθμίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση για να λειτουργεί καλύτερα. Στο ίδιο μήκος κύματος, υπέρ αυτής της μεταρρύθμισης των συνθήκων και ο Εμμανουέλ Μακρόν, κατά τη διάρκεια της ομιλίας που έκανε στην τελετή λήξης της διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, εκεί υπόθηκαν να πούμε όλα αυτά, πάνω κάτω αυτό είπε και συντάχθηκε με την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Πάμε να πάρουμε και μια μικρή γεύση από την τοποθέτηση της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. I have always argued that unanimity voting in some key areas simply no longer makes sense if we want to be able to move faster. Το ερώτημα, κυρίες και κύριοι, που προκύπτει, όπως καταλαβαίνετε, είναι το εξής. Τι κινδύνους εμπεριέχει η κατάργηση του βέτο για τις περισσότερες χώρες και, εν πάση περιπτώσει, η κατάργηση αυτού του βέτο, που είναι ένα ζήτημα, το τονίζω ξανά, ζωτικής σημασίας, ουσιαστικά μας οδηγεί σε μια εντελώς διαφορετική Ευρώπη από αυτή που στην αρχή είχε συμφωνηθεί. Αν το βέτο καταργηθεί έστω για ορισμένα θέματα, σημαντικά θέματα, οι χώρες χάνουν τη δυνατότητα να σταματήσουν πραγματικά το οτιδήποτε είναι σε βάρος τους ή, εν πάση περιπτώσει, χάνουν το δικαίωμα
να πούν όχι σε κάτι για το οποίο μπορεί να μην συμφωνούν οι πολίτες αυτών των χωρών. Και βέβαια, επιπρόσθετα, σημαίνει ότι η Γερμανία και η Γαλλία θα μπορούν πάντα να περνάνε αυτό που θέλουν. Αυτές οι δύο μεγάλες δυνάμεις δηλαδή, οι οποίες έχουν και τις χώρες δορυφόρους, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πάντοτε θα μπορούν να περάσουν ό,τι θέλουν. Και πιστεύω ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο, κυρίες και κύριοι, το γεγονός ότι μιλάνε για αυτό το βέτο η Γαλλία, η Γερμανία και η Ούρσουλα von der Leyen, που έκανε αυτή την ξεκάθαρη τοποθέτηση κατάργησης του βέτο μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πόσο σημαντικό είναι το βέτο, να δώσω ένα παράδειγμα σε σχέση με την επικαιρότητα την τωρινή. Ουγγαρία και Σλοβακία διαφωνούν με τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Αν δεν είχαν το δικαίωμα να ασκήσουν βέτο, τότε και περνούσε αυτή η απόφαση έτσι όπως ήθελαν να την περάσουν, τότε ουσιαστικά θα μιλούσαμε για μια απόλυτη καταστροφή στην οικονομία της Ουγγαρίας, κυρίες και κύριοι. Αυτή την Ευρώπη οραματίζονται ορισμένοι, είναι ένας κίνδυνος για το πώς βλέπουν και πώς αντιλαμβάνονται τα πράγματα όσον αφορά την Ευρώπη και για το τι περιλαμβάνει η επόμενη μέρα, αν θέλετε να το πω διαφορετικά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο μέσα από το συγκεκριμένο σχολιασμό. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα βεβαίως όπως πάντα εδώ στο κανάλι μας Ελεύθερη Πένα. Πατήστε ένα like αν σας άρεσε αυτό που παρακολουθήσατε. Φυσικά το subscribe για να προστεθείτε και εσείς στην ομάδα μας. Και το καμπανάκι για να ενημερώνεστε πάντοτε και έγκαιρα για όλα τα καινούργια μας βίντεο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.